ΗΠΑ. Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να συμφωνήσω σε μία τοποθέτηση που έχω ακούσει να γίνεται, ότι όσα είπε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι το ανώτατο στάδιο απειλής. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι το εκλαμβάνει κυρίως η Αθήνα, αλλά και η Λευκοσία και άλλες χώρες. Απλά εύχομαι να έφτασε το μήνυμα του Πρόεδρου της Τουρκίας και στην έδρα του ΝΑΤΟ και στο Λευκό Οίκο. Έχει σημασία που λέω και στο Λευκό Οίκο, αλλά και στη Μόσχα, διότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο κύριος Πούτιν επηρεάζει τον κύριο Ερντογάν περισσότερο από τον καθένα, περισσότερο και από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο θέμα μας, να πούμε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν για τη Λιβύη, για να είμαστε σωστοί δημοσιογραφικά. Αναφέρθηκε ο κύριος Τραμπ, έκανε αναφορά στα γεγονότα, στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιχάλη, ακούω από διάφορες πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Μιλήσαμε με αξιωματούχους, δεν θέλουν να δώσουν καμία άλλη πληροφορία σχετικά με το τηλεφώνημα. Οπότε από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει υποθέσεις. Είναι σημαντικό ότι το έκανε ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος και αναφέρεται σε αυτό. Είναι σημαντικό ότι στην ανακοίνωση της Τουρκίας δεν συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Σαν να μην μίλησαν για την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες, σύμφωνα με πληροφορίες, ανησυχούν πολύ. Άρα το State Department είναι στα κάρβουνα για το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω όμως κατά πόσο ανησυχούν στον Λευκό Οίκο, Μιχάλη. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι βυθισμένος σε θάλασσα προβλημάτων. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι καταλαβαίνει και τα θέματα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Πολύ ανησυχητικό. Ο κύριος Τραμπ κάθεται και ακούει τις μπούρδες του Ερντογάν και δυστυχώς το πιστεύει. Σου θυμίζω την υπόθεση της προδοσίας των Κούρδων. Και χθες έγινε και κάτι άλλο. Ο κύριος Ερντογάν προσπάθησε να πείσει τον κύριο Τραμπ ότι τα επεισόδια στην Αμερική και τις διαδηλώσεις εναντίον του κυρίου, εναντίον της Αμερικής, ορκίστρωσαν οι Κούρδοι της Τουρκίας και της Συρίας. Φαντάζομαι το άκουσες. Το αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Λέγοντας τα παραπάνω, πρέπει να προσθέσω ότι το κλίμα στο State Department είναι διαφορετικό από ότι το κλίμα στο Λευκό Οίκο. Άκουσα ότι οι σημαντικοί πρέσβεις ζητούν πραγματική αμερικανική παρέμβαση για να σταματήσει ο Ερντογάν. Πληροφορήθηκα ότι από πρεσβείες στην Αθήνα, στη Λευκοσία και άλλες πρωτεύουσες φτάνουν μηνύματα στο State Department για παρέμβαση κορυφής. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Το βασικό επιχείρημα των διπλωματών, Μιχάλη, πέραν του γεγονότος ότι κυρίως η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος, είναι ότι μια επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα θα εξυπηρετήσει μόνο τη Ρωσία. Αυτό το είπε και δημόσια ο κ. Πάια, όπως ξέρεις. Θα δυνάξει στον αέρα την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα πλήξει τα αμερικανικά συμφέροντα σε Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σοβαρά επιχειρήματα. Είναι τοποθετήσεις που έγιναν και από το State Department την περασμένη εβδομάδα. Θυμίζουμε και τις δηλώσεις του κ. Φάνων και πριν από λίγο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ του Αμερικανού πρέσβη στην ελληνική πρωτεύουσα του κ. Πάγιατ. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.